είναι η εξέταση των όσων θα πούνε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου οι Παγκράτιος Μερακλής και Ανδρέας Πιτσιλίδης. Το αίτημα είναι η επαναφορά πίσω στην Εκκλησία και η Χριστίνα Χριστοφόρου βρίσκεται εκεί στην Ιεράρχη Επισκοπή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χριστίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα Ονούφη από την Αρχιεπισκοπή. Όλα τα βλέμματα σήμερα στραμμένα στην Ιερά Σύνοδο, η οποία συνέρχεται ξανά μετά από μήνες για τα δύο θέματα που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Επιτάπητος λοιπόν σήμερα το θέμα του Αρχιμανδρίτη Παγκράτιου του Μερακλή, ο οποίος βρίσκεται σε αργία εδώ και πέραν των 25 ετών, μετά απόφαση της τότε Ιεράς Συνόδου, αλλά και το θέμα του Ανδρέα Πιτσιλίδη, ο οποίος έχει αφοριστεί εδώ και 8 χρόνια. Ξεχωριστές συναντήσεις και με τους δύο αυτοπροσώπους έχει αυτή την ώρα η Ιερά Σύνοδος για απολογία τους, καθώς θα εξεταστεί το θέμα άρσης των δύο αποφάσεων και των ποινών τους. Πρώτος εισέρχεται αυτή την ώρα στην Σύνοδο ο κύριος Ανδρέας Πιτσιλίδης, ο οποίος σύμφωνα με δηλώσεις του στο ΜΕΚΑ παρουσιάζεται μεταμελημένος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της απόφασης της τότε πενταμελούς Συνοδικής Επιτροπής. Ακολούθως απολογισμό και τις αξιώσεις του θα απευθύνει ο Παγκράτιος για την απόφαση της τιμωρίας του, για την οποία να πούμε υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά από τους συνοδικούς. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρώσει γύρω στις 2 το μεσημέρι. Χριστίνα, έκανε δήλωση ο Ανδρέας Μπιτσιλίδης τώρα εισερχόμενος... Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, ήταν στο ΜΕΚΑ Live αυτές οι δηλώσεις του Ανδρέα Πιτσιλίδη. Ναι. Τις διαβάσαμε και εμείς χθες, συνομιλήσαμε και εμείς μαζί του χθες. Τώρα αναμένει να δούμε το πώς θα χειριστεί η Ιερά Σύνοδος τον Ανδρέα Πιτσιλίδη. Ήταν ξεκάθαρος ο Ανδρέας Πιτσιλίδης. Θα πάει ενώπιον της Ιεράς Συνόδου για να λήξει το θέμα. Δεν πρόκειται να μπει σε διάλογο είτε όσα οποιαδήποτε. Εννοείται ότι θα γίνει ένας διάλογος μεταξύ τους για τα όσα διαμήφθηκαν. Αλλά αναμένεται να υπάρχει θετική κατάληξη για τον Ανδρέα Πιτσιλίδη. Το ερωτηματικό, ωστόσο, κυρίες και κύριοι και Χριστίνα, είναι το τι θα γίνει με τον ιερέα, τον Παγκράτιο Μερακλή. Καθώς κάποιοι συνοδικοί, οι οποίοι ήταν νεαρότεροι, εξέφρασαν την άποψη ότι δεν γνώριζαν το τι ακριβώς συνέβη και τότε με τον Παγκράτιο Μερακλή και θέλουν κάποιες διευκρινήσεις. Προφανώς γνώριζαν, αλλά θέλουν διευκρινήσεις και από τον ίδιο. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Οπότε αυτόν κλήθηκε, μας είπαν, ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Λοιπόν, Χριστίνα, εάν και εφόσον προκύψει οτιδήποτε... Θετική εξέλιξη, να πούμε, για τον κύριο Ανδρέα Πιτσιλίδη, είναι κάτι το οποίο προβλέπει και ο κύριος Κυριακού, ο θεολόγος. Μάλιστα. Ναι. Και διάφοροι άλλοι. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Χριστίνα, παραμένεις εκεί και θα μας μεταφέρεις τις εξελίξεις από το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα.